Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Το νομοσχέδιο που συζητάμε έρχεται ως συνέχεια προηγούμενων νομοθετικών παρεμβάσεων και επιδιώκει να ολοκληρώσει εκκρεμότητες και ό,τι νομοθετήθηκε σταδιακά, σιγά-σιγά, βήμα-το-βήμα. Στον πυρήνα τους όμως όλα αυτά τα νομοσχέδια, όπως και το σημερινό, αυτό που συζητούμε, έχουν ένα κοινό στόχο. Το ξεκαθάρισμα των αγροτικών συνεταιρισμών με την αιτιολογία της βαθιάς θεσμικής και οικονομικής κρίσης, όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, αφενός με την οριστική λύση και καθάριση όσων ενώσεων δεν μπόρεσαν να επιβιώσουν, αφετέρου την εκμετάλλευση και αξιοποίηση και συγχρόνως εκχώρηση των περιουσιακών στοιχείων, που είναι πολλά και διόλου ευκαταφρόνητα, στους επιχειρηματίες επενδυτές, σε ομίλους επιχειρηματικούς, σε μεγαλοαγρότες. Παράλληλα, συμβάλλει ώστε να σφίγγει η θηλιά γύρω από το λαιμό των μικρομεσαίων αγροτών, βιοπαλαιστών, όσους έχουν απομείνει, που αγωνίζονται, παλεύουν να μείνουν στη γη τους και διεκδικούν λύσεις προκειμένου να μην πεταχτούν έξω από τα χωράφια τους. Έτσι, με το νομοσχέδιο, η κυβέρνηση όχι μόνο διατηρεί, αλλά επαυξάνει τις δυνατότητες που δίνει το σημερινό θεσμικό πλαίσιο για μετατροπή των αγροτικών συνεταιρισμών σε ανώνυμες εταιρείες επενδυτών και μεριδιούχων, ενώ ενισχύεται η δυνατότητα εισόδου μεγάλων εταιρεών και νομικών προσώπων και προωθείται παραπέρα η δυνατότητα επιχειρησιακών συμπράξεων των αγροτικών συνεταιρισμών με επιχειρηματικούς ομίλους. Έτσι, με εργαλείο και το νομοσχέδιο που συζητάμε, προωθείται ο στρατηγικός σχεδιασμός, στόχος Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυβερνήσεων στη χώρα μας, όπως και μέσω της κοινής αγροτικής πολιτικής, αλλά και άλλων μέτρων που έχουν πάρθει και παίρνονται, για συγκέντρωση της γης και κατ' επέκταση της παραγωγής, της εμπορίας, της μεταποίησης, αλλά και των επιδοτήσεων σε λίγα χέρια επιχειρηματιών, είτε μεγαλοαγροτών, μέσα από τη δημιουργία μεγάλων επιχειρηματικών μονάδων. Και φυσικά, όπως είναι αναμενόμενο, αλλά και αναγκαίο για τη θωράκιση της επιχειρηματικής λειτουργίας των μονάδων, προβλέπονται και αντίστοιχες ρυθμίσεις που αφορούν από δυνατότητες ευελιξίας, της ίδρυσης και λειτουργίας αυτών των σχημάτων, καπιταλιστικών επιχειρήσεων δηλαδή, που τους ονομάζεται αγροτικούς συνεταιρισμούς για να δημιουργούνται και συγχύσεις όχι μόνο στους αγρότες αλλά και στο λαό, μέχρι και σε ζητήματα που αφορούν σε χρηματοδοτήσεις, συμμετοχή επενδυτών, μεγαλεμπόρων κλπ, αλλά και ποσοστών μεριδίων, φοροαπαλλαγών και άλλα. Τι επιδιώκεται να επιτύχετε λοιπόν μέσω των κεφαλουχικών ενώσεων, ανωνύμων εταιριών, συνεταιρισμών όπως τους λέτε, την άλωση των αγροτικών συνεταιρισμών πιο άμεσα, πιο γρήγορα από κεφαλαιοκράτες επενδυτές, οι οποίοι θα καρπώνονται ως επενδυτές πιο φθηνή πρώτη ύλη που θα χρειάζονται και η οποία θα είναι εξασφαλισμένη με την προσέλκυση αγροτών γύρω από τα νέα σχήματα, ενώ τους εξασφαλίζονται επενδυτικά κίνητρα, καθώς και η δυνατότητα αξιοποίησης των υποδομών, περιουσιών, αποθήκες, συσκευαστήρια, τυποποιητήρια και άλλα που ανήκουν στους συνεταιρισμούς. Κάνετε δηλαδή ό,τι περνάει από το χέρι σας για το καλό των επενδυτών, ενώ για τη συντριπτική πλειοψηφία των μικρομεσαίων αγροτών θα συνεχίσει η επιδείνωση της θέσης τους περαιτέρω. Και σε καμία περίπτωση όμως το νομοσχέδιο και δεν θέλει και δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τα αυξημένα προβλήματα των αυτοαποσχολούμενων αγροτών βιοπαλαιστών, που δίνουν τεράστιο αγώνα ώστε να περαμείνουν στη γη τους και να παράγουν. Είναι όλοι αυτοί που βρίσκονται στον δρόμο του αγώνα με αιτήματα επιβίωσης γνωστά σε όλους σας και οι οποίοι συνθλίβονται και οδηγούνται στο ξεκλήρισμα, γιατί αυτό απαιτεί ο καπιταλιστικός δρόμος ανάπτυξης, η αντιαγωνιστικότητα και η κερδοφορία των λίγων, που όλα τα κόμματα με τις πολιτικές σας υπηρετείτε, ανεξάρτητα της όποιης διαχειριστικού χαρακτήρα διαφορές σας. Και ακριβώς αυτή την πολιτική χρειάζεται να βάλουν στο στόχαστρο τόσο οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι που ξεκληρίζονται, όσο και οι εργαζόμενοι στην αγροτική οικονομία, με στόχο ένα άλλο δρόμο ανάπτυξης που θα έχει στο επίκεντρό του τη διασφάλιση των διατροφικών αναγκών των εργαζομένων, των λαϊκών στρωμάτων, της πλειοψηφίας του λαού μας. Και αλήθεια, αφού λέτε εκ μέρους κυρίως της κυβέρνησης και των βουλευτών που ακούσαμε και στη χθεσινή συνεδρίαση, λοιπόν, αφού λέτε, προπαγανδίζετε πως στόχος είναι μέσω των νέων αυτών σχημάτων, των ανωνύμων εταιριών, να βοηθηθεί ο αγρότης, ο πρωτογενής τομέας και άλλα πολλά. Γιατί, για παράδειγμα, και θα αναφερθώ σε ένα μόνο, γιατί είναι και πρόσφατο, απαγορεύσατε στην ουσία την ονομασία στο τσίπουρο Τσιχουδιά και τη χήμα διάθεση, ούτε επιβάλλοντας πρόστιμα
1.000 ευρώ στα καταστήματα μαζικής εστίασης και στην ουσία οδηγείται στην απόγνωση και αδιέξοδο τους αμπελοκαλλιεργητές, αμβικούχους αντίστοιχα, που είχαν έστω και αυτή τη δυνατότητα ενός επιπλέον εισοδήματος με την παραγωγή του χύμα τσίπορου της τσικουδιάς. Και μιλάμε για μικρούς και μεσαίους αμπελοκαλλιεργητές που με 1.000 βάσανα προσπαθούν να κρατηθούν στα χωράφια τους και στους οποίους προεκλογικά, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τη Λάρισα, οι βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος άλλα λέγανε. Να γιατί λέμε ότι και οι αγρότες που βγάλαν συμπεράσματα θα πρέπει να καθορίσουν την πορεία και τη στάση τους στο μέλλον. Εμείς ρωτάμε και από αυτό το βήμα, διότι αυτό το ζήτημα το φέραμε και στον κοινοβουλευτικό έλεγχο. Υπήρξε μια έμεση παραδοχή όχι μόνο του προβλήματος αλλά και ότι θα πρέπει να επιληθεί. Εμείς ζητάμε άμεσα την απόσταση της συγκεκριμένης εγκυκλίου, η οποία, ηρίστο εμπαρόδο, ήταν πρωτοβουλία της ελληνικής κυβέρνησης και όχι κάθε υπόδειξη οδηγιών. Έτσι λοιπόν ζητούμε την απόσταση άμεσα της συγκεκριμένης εγκυκλίου, ώστε να συνεχιστεί να διατίθεται, να παράγεται, αλλά και να διατίθεται ανεμπόδιστα το χύμα τσίπουρου, αντίστοιχα η τσικουδιά. Τέλος, με τις τροπολογίες, θα αναφερθώ σε μια τροπολογία που καταθέσαμε και ζητάμε από την κυβέρνηση να την κάνει δεκτή και από τα υπόλοιπα κόμματα να την ψηφίσουν, να την υπερψηφίσουν. Τροπολογία που αφορά στην αντιμετώπιση των προβλημάτων των εργαζομένων στις ενώσεις αγροτικών συνεταιρισμών που έχουν τεθεί μάλλον ή που πρόκειται να τεθούν σε εκαθάριση, ώστε οι εργαζόμενοι με την κατά το δυνατόν ταχύτερη εκαθάριση να αντιμετωπίσουν τις τεράστιες ανάγκες τους, αφού η πλειοψηφία τους και λόγω ηλικίας από τη στιγμή που απολύθηκαν δεν μπορούν να βρουν δουλειά. Και να αντίστοιχα βεβαίως να εισπράξουν τις απαιτήσεις τους έναντι των συνεταιριστικών οργανώσεων με το να προηγούνται της εξόφλησης των οφειλών δεδουλευμένα, αποζημιώσεις κτλ. Και μετά να ακολουθούν οι διάφοροι, το ελληνικό δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία, πιστωτικά ιδρύματα κτλ. Όπως και οι εργαζόμενοι με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας στις υποεκαθάριση ενώσεις ή όσων διαγράφονται από το Μητρό και πάβουν να λειτουργούν, να μπορούν να απορροφηθούν κατά προτεραιότητα από άλλες ενεργές αγροτικές, από άλλες ενεργούς συνεταιρισμούς. Και εδώ να σημειώσουμε ότι επανειλημμένα και πρόσφατα και με την προηγούμενη κυβέρνηση, με σειρά κοινοβουλευτικών παρεμβάσεων στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού ελέγχου, το κόμμα μας έχει αναδείξει το συγκεκριμένο ζήτημα και σε διάφορα υπουργεία οικονομικών, αγροτικής ανάπτυξης, εργασίας, από όλους τους υπουργούς και της προηγούμενης κυβέρνησης, αλλά και τώρα αυτό που εισπράταμε είναι ναι, είναι δίκαιο το αίτημα, θα πρέπει να το δούμε και, και χρειάζεται μια νομοθετική παρέμβαση. Να λοιπόν, ιδού η Ρόδος, με την τροπολογία αυτή που καταθέτει το Κομμουνιστικό Κόμμα, να γίνει πράξη αυτό που κατά κοινή ομολογία θα πρέπει να γίνει. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.